Με τη σύνταξη Δεκεμβρίου που θα καταβληθεί την 3η 29 Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους Δημοσίου, ΙΚΑ και ΝΑΤ, αλλά και την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους ΟΑΕ και ΟΓΑ, θα πιστωθεί εφάπαξ επιστροφή των διαφορών στις εισφορές υγείας 4 ετών. Το συνολικό κονδύλι δεν θα υπερβεί τα 315 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται και στη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενώ οι επιστροφές αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων. Όμως για 1,9 εκατομμύρια από αυτούς τα ποσά που θα επιστραφούν είναι κατά μέσο όρο πέριξ των 10 ευρώ. Αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο έγινε στην παρακράτηση για τον κλάδο ασθένειας σε πολλούς συνταξιούχους, σε πολλές κατηγορίες συνταξιούχων. Όφιλε η κυβέρνηση να επιστρέψει αυτά τα χρήματα και μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού μερίσματος που θα ψηφιστεί την Δευτέρα μετά την αναβολή θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα που παρακρατήθηκαν αχρεωστήτως από τους συνταξιούχους στο σύνολό τους άτοκα φυσικά γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες και όλοι ξέρουμε τις δυσκολίες για το δημόσιο και τα δημόσια οικονομικά. Όσο μεγαλύτερο ήταν το ψαλί των μνημονιακών νόμων 2011 και 2012, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέρισμα που θα εισπράξουν τώρα οι συνταξιούχοι εφάπαξ. Εδώ πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία έχει πλέον ξεπεράσει όλους στο ψέμα και στην κοροϊδία. Λέει διάφορα όταν είναι και κάνει διάφορα έτσι για να δημιουργήσει σύγχυση και να θολώσει τα νερά. Στην ουσία όμως εξακολουθεί να υπηρετεί την πολιτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων και των ντόπιων κεφαλαιοκρατών και φυσικά την πληρώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Σε αντίθεση με το κοινωνικό μέρισμα για το οποίο θα απαιτηθεί αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του TaxisNet για την επιστροφή των εισφορών υγείας, η διαδικασία είναι απλή και δεν προϋποθέτει εμπλοκή του δικαιούχου. Αυτά τα χρήματα που βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα μας τα δώσει, εμείς τα έχουμε κερδίσει στην ονομέλεια του Αρείου Πάγου. Έχουμε δικαιωθεί. Κάναμε αγωγές, κάναμε αιτήσεις, τελικά δικαιωθήκαμε. Αλλά το τι θα μας επιστρέψει σε αυτό το πραγματικό ποσό, αυτό το γνωρίζει βέβαια. Συγκεκριμένα εγώ θα πάρω 200 ευρώ που έπρεπε να πάρω πάνω από 1000. Το ίδιο θα πάρουν και οι περισσότεροι απόστρατοι. Είναι για το διάστημα 1 πρώτου του 12 μέχρι 1 έκτου του 16, δηλαδή για 4,5 χρόνια. Ξεπερνάει τα 1000 και παραπάνω ευρώ. Αλλά αν βάλεις μειώσεις μείον, τελικά μας μένει 180 με 200 ευρώ κατά μέσο όρο.